δέσμευτος. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ενώ άλλος... έχει σχέση. Ενώ έχει σχέση, μήπως έχει χωρίσει και δεν το ξέρουμε. Δεν έχουν χωρίσει. Μίλησα μαζί της προχτές. Τώρα να χώνεις αυτές αποκλείεται. Είστε έτσι για λίγες μέρες. Εντάξει, τότε δεν έχουν χωρίσει. Και ένας άλλος τοπιός παντρεμένος έχει πανέμορφες κόρες. Και θα ήθελε πολύ το Γιάννη για γαμπρό. Το δικό μου. Βεβαίως. Αλλά πρέπει κάτι να κάνει ο Γιάννη. Μάλλον εσύ πρέπει να κάνεις κάτι. Για να σε εγκρίνουν για συμπεθέρα. Για το Γιάννη. Σε καψά. Ναι. Συμπεθέρα. Συμπεθέρα, ε. Δεν έχεις μαγειρέψει. Ποτέ, δεν ξέρω. Δεν γίνεται. Έχεις πει ότι χρόνια μπορεί να ήσουν μόνος. Τι έτρωγες. Τίποτα. Θα παίρνω απ' έξω. Μπορεί, ας πούμε, να διαχειριστώ πόλεμο, να κάνω διαχείριση πολέμου και να μην μπορώ να βάλω ένα αυγό. Πάω, βάζω την κατσαρόλα, το νερό, ρίχνω τα μακαρόνια για τελειώνω, ανάβω μάτι και φεύγω. Κάποια στιγμή έρχεσαι και μυρίζει το πράγμα. Πάω, βλέπω το διπλανό μάτι, στο οποίο είχα αφήσει ένα μεταλλικό τασάκι και από πάνω εφημερίδες, βιβλία, είχε αρπάξει γιατί είχα ανάψει αυτό. Και είχε πάρει αυτό. Οι άντρες που θες να σε περιποιούνται. Ούτε αυτό. Α. Δεν παίζει. Είμαι Ταλιμπάν, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή, ρε παιδί μου, να μαγειρεύει η γυναίκα στο σπίτι και όλα αυτά. Υπάρχουν μαρτυρίες, ρωτήστε, ας πούμε. Δεν χρειάζεται και γκουρμεδιά και τέτοια. Δεν το έχω και πολύ στην γκουρμεδιά. Είμαι πολύ. Δεν θα έλεγα απλώς. Μπορεί να είμαι και βλάχος σε αυτό. Κούκα τη φρούτα μέσα σε κάτι κοτόπουλα και μου έρχεται να γυρίσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Ξέρω το κοτόπουλο με τις πατάτες, τέρμα. Δεν παίζει. Με τη δέσμευση θα πας καλά. Με ποιο? Όχι, δεν γουστάρω, δεν είμαι δεσμευμένο. Δεσμευόμαι. Έφυλε. Άσε τους αιώνιους όρκους. Πάμε μέχρι την Κυριακή και βλέπουμε. Μια περίοδο δύσκολη. Είχες μείνει μακριά από τη δουλειά. Ο υπόλοιπος κόσμος έλεγε: μπορεί και ένας ηθοποιός, ας πούμε, π.χ. να έρχεται στο. Ναι. Στον ΟΑΕΔ και όλα αυτά. Βέβαια, ναι, βέβαια. Όλα αυτά τα πέρασα. Το αίμα της Ελλάδος έχει φύγει στο εξωτερικό και η καρδιά της χτυπάει στον ΟΑΕΔ. Στα δύσκολα που περνάμε τώρα, που είναι η οικονομική κρίση, τώρα εδώ και 6-7 χρόνια, η γυναίκα μου με βοήθησε. Βέβαια, έχει την εμπειρία από τη Γιουγκοσλαβία, ενός πολέμου, αλλά εγώ πραγματικά νόμιζα ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα καλά, ότι αυτά πρέπει να είμαστε συνεπείς στις τράπεζες, στα δάνεια, στις εφορίες, αυτά. Και μου λέει, έχετε πόλεμο, το έχεις καταλάβει, απλώς είναι οικονομικός. Αν ήμουν μόνος μου, δεν είχα τη γυναίκα να την ακούσω δίπλα μου, τη γυναίκα μου, πραγματικά θα ήμουν και εγώ με ψυχοφάρμακα. Θλίβομαι όταν ακούω γονείς να χαίρονται ότι μακάρι το παιδί μου να φύγει στο εξωτερικό να βρει μια δουλειά. Να βρει μια δουλειά γιατί? Για να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα? Για να ζει σε μια χώρα που βρέχει συνέχεια? Για να μην βλέπει τον ήλιο? Για να έρχεται μόνο 2 εβδομάδες το χρόνο στην Ελλάδα για διακοπές? Αυτό είναι το όνειρο για το παιδί σου? Εχθές έκανα μπάνιο. Εγώ είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Μαθαίνεις και τις κόρες σου να συνεχίζουν μέχρι λίγο πιο. Η μικρή βουτάει και αυτή. Ναι. Τώρα βέβαια ανεβάζουμε τα επίπεδα. Η ΦΕΗ πρέπει να σκληραγωγήσει πολύ το γιο της γιατί είναι ένας υποψήφιος γαμπρός. Λοιπόν. Τον εγκρίνεις από μπάς. Τον εγκρίνω. Γλυκούλης. Τι όρος ο συμπέθερος. Είναι πολύ ωραία η οικογένεια. Δεν μου άρεσε κάτι στο τέλος. Τι δεν σου άρεσε? Μου λέει η απάντηση Λέανα. Δεν μου άρεσε αυτό που είπε για την Ελλάδα που φεύγουν τα παιδιά και ότι θλίβεται. Γιατί συγγνώμη, αν ένα παιδί εδώ πέρα θα κάτσει και θα πάρει ένα μισθό 500 ευρώ και μπορεί να το παλέψει, και μη σου πω και λιγότερο, και μπορεί να το παλέψει να πάει στο εξωτερικό και να του δοθούν πραγματικές ευκαιρίες, ας μην βλέπει τον ήλιο για μερικά χρόνια, ναι, ρε παιδιά. Τι όμως να κάνουμε τώρα, πραγματικά δηλαδή. Ο τρόπος, συγγνώμη σας, που σκέφτεται από το λίγο που έχουμε μιλήσει και με τη γυναίκα του κάποιες φορές συνεντεύξει είναι τελείως διαφορετικός. Δεν εννοεί αυτό ότι ντέκεται το να μην στην Ελλάδα, λένε. Όχι, αυτή... είπε με θλίβουνε αυτό ακριβώς. Ναι, είπε. Ότι ένας γονιός λέει να βρει το παιδί μου δουλειά στο εξωτερικό και να δουλεύει 12 ώρες. Δηλαδή, για αυτούς σημαντικό είναι η ποιότητα στην καθημερινότητα. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν με πολύ λίγα χρήματα, ακόμα και με το φαγητό τους, έχουν μια προσέγγιση λιτότητα στην καθημερινότητά τους, γιατί θεωρούν ότι η ευτυχία η πραγματική βρίσκεται σε άλλα πράγματα. Στο να έρθεις κοντά με τη φύση, παίρνουν τα παιδιά τους και βγαίνουν έξω στη βροχή και χορεύουν και περπατάνε. Κάνουν μπάνια. Είναι φυσιολογικό. Όχι, όχι. Γενικά θεωρούν ότι πρέπει η ευτυχία και η ικανοποίηση να έρχεται όχι μόνο μέσα από οικονομικές απολαβές, αλλά μέσα από απλά πράγματα που δεν κοστίζουν. Μαζί σου, αλλά ένα νέο όταν παιδί. Όταν όμως δουλεύεις 18 ώρες την ημέρα, ωραία, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ένα νέο παιδί δεν πρέπει να βάλει κάποιους στόχους και να χτίσει όταν είναι στα 20 του χρόνια, στα 25 μια καριέρα. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτός έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχουν πει όχι σε πολλές δουλειές γιατί προτιμούν να έχουν μια διαφορετική ποιότητα ζωής, την οποία δεν είναι εύκολη. Δηλαδή, είναι δύσκολος ο τρόπος που ζουν.
Πάντως φέξεις για κάποιον ο οποίος έχει μάθει αλλιώς. Υπάρχει ένα θέμα από το να ζεις εναλλακτική ζωή. Να ζεις μια ζωή κοντά στη φύση, μια όμορφη ζωή. Από το να γίνεις τεμπέλης και ο Χάδελπης, δεν... όλα αυτά είναι πολύ κοντά καμιά φορά. Έτσι, δεν λέω για τους ίδιους, λέω ότι είναι πολύ κοντά. Δηλαδή ένα παιδί που ζει με τα βασικά στο σπίτι σε μια πολύ χαρούμενη και αγαπημένη οικογένεια, είναι πολύ εύκολο να μάθει ζωή του να είναι λίγο αραχτός. Γιατί έχει μάθει από τον μπαμπά και τη μαμά να παίρνει το χαρτιλίκι. Είναι ωραίος ο ήλιος σήμερα. Μας αρκεί το φαγητό και είμαστε καλά. Είναι εύκολο νομίζω το παιδί ότι έχουν αγγίξει το ιδανικό εισιτήριο. Μπορεί όμως και να μακάρι. Σαν επίπεδο, άλλο αυτό. Μακάρι, μακάρι. Γιατί βλέπω ανθρώπους που δουλεύουν όλη μέρα, βγάζουν εκατομμύρια και τα παιδιά τα έχουν μόνο οι νταντάδες. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Φυσικά αυτό να το βάλω άκρο. Να έχω πιο λίγα και να βλέπω το παιδάκι μου, παρά να μην ασχολούμαι με αυτό που είπε για την Δημητρία. Πάντως το Γιάννη σκληραγωγεί ο παπάς του με το κολύμπι. Αυτό που είπε για την Δημητρία πάντως, ο άνθρωπος δεν είχε δουλειά προφανώς. Και νομίζω ότι η γυναίκα του που έχει φύγει μόνη της από το χώρο της υποκριτικής και είναι σύμβουλος μαμάδες. Ναι. Πρόσεξε όμως, αυτό το πράγμα, παιδιά, εγώ δεν το δεχόμουν ποτέ από τη γυναίκα μου να με ζει. Πήγαινα να κάνω άλλη δουλειά. Να είμαι σερβιτόρος, να είμαι οδηγός, να είμαι αυτό. Όχι ότι τον βοήθησε και ψυχολογικά να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις που κάποιοι άλλοι ή αν δεν ήταν αυτοί στη ζωή του δεν θα μπορούσε να το κάνει. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε. Ίσα-ίσα που είναι δουλειαφταράς ο συγκεκριμένος τοπιός. Συγκεκριμένος τοπιός. Γιατί υπάρχουν άλλοι που δεν είναι. Λοιπόν, σβηρόπουλος που λέει ότι δεν είναι δεσμευμένος. Ναι, τι γίνεται. Η πολίτη ακούει, βλέπει. Φίλε Κώστα, είσαι λίγο φάουλ νομίζω. Παιδιά, μήπως χώρισαν. Όχι, δεν χώρισαν. Τώρα... Εγώ ξέρω από τις φωτογραφίες που βλέπω στο Instagram. Εγώ ξέρω από τις φωτογραφίες που βλέπω στο Instagram ότι είναι μαζί με την πολίτη. Τη Χριστίνα Πολίτη, τη φίλη μας, την δημοσιογράφο. Εγώ καταλαβαίνω ότι λέει ότι είναι ελεύθερο πνεύμα, ρε παιδί μου. Αυτό που λέγαμε και πριν. Ελεύθερο πουλί. Ότι είναι ελεύθερο πνεύμα. Δεν στέκεται στη δέσμευση. Κάνει αυτό που γουστάρει. Γουστάρει να είναι μαζί, γι' αυτό και είναι μαζί. Δεν του λέει κάτι δέσμευση. Αυτό μάλλον. Γιατί η σχέση συγκεκριμένη. Σου λέει όμως, επειδή μου πάμε μέχρι την Κυριακή και βλέπουμε. Δεν είναι σχέση γάμου. Δεν λες όμως δεν είμαι δεσμευ. Ναι, ρε παιδιά, τι γίνεται. Είναι άσχημο να το ακούσει αυτό η γυναίκα με την οποία είσαι μαζί. Ναι, είναι πολύ άσχημο να το ακούσει αυτό. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, είναι αυτή η νοοτροπία. Τι να κάνουμε. Έτσι, μερικές κολλάνε πιο πολύ κιόλας, έτσι, το ξέρετε αυτό. Επίσης, μην τον βάλεις ποτέ στην κουζίνα, θα στην κάψει την κουζίνα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το τασάκι στο μάτι. Πώς λέγεται η παράσταση, ωραίο σχήμα. Ομερτά. Πολύ ωραία, μου έχει πει Χριστίνα να πάμε όλοι. Μα κάλεσε κιόλας η Χριστίνα να πάμε. Άρα δεν έχουν χωρίσει. Παίζει Χριστίνα. Όχι, αλλά. Χριστίνα όταν αγαπάει τα δίνει όλα, δεν ξέρουμε τι άνθρωπο είναι. Αυτές τις μέρες διοργανώνεται στο ΖΑΠΕ το Bridal Expo. Έγιναν διάφορες επιδείξεις μόδας χθες και ο Οίκος Τρανούλης με τα νηφικά. Πήγες. Πήγα στο Βαλταδόρο που είναι φίλος μου. Στο Πάρι Βαλταδόρο, ωραία. Στο Πάρι Βαλταδόρο, είναι πολύ ωραία. Ήταν ωραία νηφικά γιατί στηρίζουμε τους Έλληνες σχεδιαστές. Κόσμος και δουλειά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά παιδιά, αυτό που είδαμε από την Ρένα Χρονοπούλου που έκανε μια δήλωση που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι ένα, έχει ένα 12χρονο αγοράκι, το Χρήστο, με ειδικές ικανότητες. Λέει ότι ο Τσίπρας με το νέο νόμο ρίχνει τα παιδιά στον Κεάδα και ότι είμαστε μπροστά σε νέο Κωνσταλέξη για τα αμαία. Είπες ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, ότι ο Τσίπρας θα ρίχνει στον Κεάδα. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Θα δείτε πόσα τηλέφωνα θα δεχτείτε από μητέρες αγανακτισμένες που ξαφνικά είναι υποχρεωμένες από 1η Ιανουαρίου να επιβαρυνθούν οικονομικά 440 ευρώ περισσότερο από το εισόδημα, το ανύπαρκτο εισόδημα του Έλληνα για να πηγαίνουν τα παιδιά τους να μάθουν τα αυτονόητα. Διότι όταν έχουν λύσει προβλήματα στην Αμερική από το 1870 και εμείς ακόμα μιλάμε, παρακαλάμε να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι αξιοπρέπειας, νομίζω ότι ναι, υπάρχει γραμμή για εμάς όλους, για τους ανθρώπους με την αναπηρία. Και λέω εμάς γιατί βέβαια είναι το παιδί μου. Τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει ειδική αγωγή και ειδική διαπαιδαγώγηση, δεν μπορείς να τους το σταματάς ούτε εν μέσω της σεζόν, ούτε να λες θα το φτιάξουμε. Το φτιάχνεις πρώτα, το οργανώνεις σωστά και μετά δίνεις την πολυτέλεια στο γονιό που έχει μεγάλο καημό να επιλέξει ποιο είναι το καλύτερο για το παιδί του. Αυτή η νταϊλίδικη απόφαση είναι μεγάλη αλήθεια. Μιλάμε για αναπηρία παιδιά, μιλάμε για παιδιά που δεν μπορούν να φάνε και πηγαίνουν σχολείο για να τα μάθει μια δασκάλα να τρώει. Μιλάμε για το αυτονόητο. Τεχνοκράτες βγήκαν να αποφασίσουν εάν το παιδί μου θα μείνει ανάπηρο για όλη τη ζωή. Δεν μπορεί να αποφασίσουν αυτοί. Εγώ αποφασίζω και εγώ θα κάνω τα δύνατα δυνατά αυτό το παιδί να γίνει λειτουργικό. Βεβαίως και πρέπει να κάνουν λογοθεραπείες, βεβαίως και να κάνουν εργοθεραπείες, βεβαίως και ειδική αγωγή. Τι θα κάνουμε ξαφνικά, θα γίνει το Κωνσταλέξη, νέο Κωνσταλέξη για τα παιδιά αμαία. Και αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή κυκλοφορούν άνετα και αισθάνονται καλά. Και εσύ δίνεις δύναμη στον κόσμο για το πώς μπορεί να το διαχειριστεί και το πώς μπορεί να το παλέψει. Εγώ μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί έχω δίπλα μου ένα βράχο τεράστιο που λέγεται Τάσος Μητρόπουλος
Και επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έχω δίπλα μου όλους τους γονείς, παιδιά. Κώστα μου, λίγο μπορείς να μας εξηγήσεις τι έχει γίνει με αυτή την αλλαγή στην ομοθεσία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για, όλα, για όλους τους γονείς που έχουν άτομα. Και μπράβο τους που γυναίκα βγήκε και μίλησε. Φυσικά. Λοιπόν, τι έγινε επί της ουσίας. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και ψυχοθεραπείες. Είναι κάτι πέρα από την εκπαίδευσή τους που τα χρειάζονται, αλλά είναι απαραίτητα για αυτά τα παιδιά. Δεν τα κάνουν έτσι επειδή θέλουν. Λοιπόν, μέχρι πρότινος λοιπόν δικαιολογούσε ο ΕΟΠΗ 440 ευρώ για αυτές τις θεραπείες. Με ποιο τρόπο. Πήγαινε ο γονιός το παιδί σε όποιο κέντρο ήθελε, έκοβε την απόδειξη το κέντρο. Ιδιωτικά. Έκοβε την απόδειξη το κέντρο. Και ο γονιός τον ΕΟΠΗ, του δίνε τα λεφτά ο ΕΟΠΗ, πλήρωνε το κέντρο και έτσι γινόταν η ιστορία. Τώρα λοιπόν από τις